Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. 100 μαθητές και εκπαιδευτικοί από το Λύκειο της Ανατολής Ιωαννίνων επισκέφθηκαν σήμερα τα Βυζαντινά Μνημεία της Σάρτας με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Παρηγορήτισσας και με αφορμή την πρωτοβουλία εκπαιδευτικών του Πρώτου Γενικού Λυκείου Άρτας για βιωματική διαδικασία γνώσης και διάχυσης πληροφοριών. Χρειάστηκε η έμπνευση, η καθοδήγηση και τα επιστημονικά εργαλεία, ώστε οι μαθητές της δευτέρας τάξης του Πρώτου Γενικού Λυκείου Άρτας να προσεγγίσουν διεπιστημονικά με ιστορία, μαθηματικά και φυσική τον Ιερό Ναό της Παρηγορήτισσας. Και χρειάστηκε η εξερευνητική ματιά και η επιστημονική περιέργεια για να ανακαλύψουν οι 100 μαθητές και οι καθηγητές των Ιωαννίνων από το Λύκειο της Ανατολής όλα τα παραπάνω, επισκεπτόμενοι το πρωί της Πέμπτης στον Ιερό Ναό. Έτσι, οι μαθητές των Ιωαννίνων επισκέφθηκαν τα Βυζαντινά Μνημεία και τους Ιερούς Ναούς του Αγίου Βασιλείου και της Αγίας Θεοδόρας, γνωρίζοντας από κοντά τα μνημεία μέσω και της βιωματικής διαδικασίας, ενώ η επίσκεψη των μαθητών και των εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε με βόλτα στο κέντρο της πόλης. Στην επίσκεψη επαρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Αρτέων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος δήλωσε: «Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην εκπαιδευτική κοινότητα και των δύο σχολείων για τις πρωτοβουλίες τους και την εφορία αρχαιοτήτων για την υποστήριξή της, την κυρία Ελένη Θεοδόρου που εμπνεύστηκε και συντόνισε μία ιδέα πολύ σημαντική για την προβολή των Βυζαντινών μνημείων. Τέτοιες ιδέες και πρωτοβουλίες όχι απλά τις καμαρώνουμε, αλλά τις βοηθούμε όσο μπορούμε. Στόχος μας είναι η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ο μαθητικός τουρισμός στην Άρτα». Ναι, στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής δράσης του Πρώτου Λυκείου Άρτας, σε συνεργασία με το Λύκειο Ανατολής, έγινε επίσκεψη στα Βυζαντινά Μνημεία της πόλης μας, στην Αγία Θεοδόρα, στον Άγιο Βασίλειο και στην Παρηγορήτισσα, όπου επισκέφτηκαν και γνώρισαν, ας πούμε, την ιστορία της περιοχής μας, και με την ξενάγηση αλλά και με το καινοτόμο έργο για τον τουρισμό το οποίο κάναμε με τον ψηφιακό τρόπο αλλά και με την ψηφιακή απεικόνηση, την εικονική πραγματικότητα με τα γυαλιά τα ειδικά που έχουμε και δώσαμε στους μαθητές για να δουν το τουριστικό κομμάτι της πόλης μας, και συνέχεια υπήρχε και μια βόλτα μέσα στην πόλη μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς στηρίζουμε τέτοιες δράσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους καθηγητές των αντίστοιχων λυκείων και την κυρία Θεοδόρου, η οποία ήταν συντονιστής της όλης δράσης. Και αυτό έχουμε ως Δήμος μέρημνα να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της περιοχής μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με άλλες αντίστοιχες εκπαιδεύσεις άλλων περιοχών, να μπορέσουμε να υπάρχουν συνέργειες και ανταλλαγή μαθητών και επισκέψεων, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε και αυτό το κομμάτι του τουρισμού, του μαθητικού τουρισμού για την πόλη μας. Όπως και σε διάφορα άλλα πεδία, και στο κομμάτι του τουρισμού της τρίτης ηλικίας, του τουρισμού γενικότερα, του περιπατικού τουρισμού, των θρησκευτικών μνημείων. Είμαστε αποφασισμένοι το επόμενο διάστημα και συνεργασία με τον σύμβουλο πάνω στο θέμα του τουρισμού που έχουμε, να αναπτύξουμε όλες τις δράσεις που έχουμε για τον τουρισμό, έτσι ώστε να αναδείξουμε την περιοχή μας, τα πόσο πολύ σημαντικά μνημεία και αξιοθέατα έχει, και να τονώσουμε με αυτόν τον τρόπο, εφόσον υπάρχει επισκεψιμότητα, να μπορέσουμε να τονώσουμε την τοπική μας οικονομία. Όσα συνηθίζει κανείς να βλέπει, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να τα υποτιμήσει και σταδιακά να πάψει να τα παρατηρεί. Στην Άρτα έχουμε το προνόμιο να κινούμαστε ανάμεσα σε Βυζαντινούς ναούς εξαιρετικής αρχιτεκτονικής. Απέναντι από το Λύκειο που υπηρετώ για χρόνια, το Πρώτο Γενικό Λύκειο, βρίσκεται ο επιβλητικός ναός της Παρηγορήτισσας. Δουλεύοντας ως ιστορικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πάντα με συγκινούσε η ιδέα να προσεγγίσω το συγκεκριμένο Βυζαντινό μνημείο, το οποίο αποτέλεσε τμήμα μελέτης της διατριβής μου με τρόπο πέρα και από το δικό μου αντικείμενο. Ξεκίνησα λοιπόν να συζητώ με συναδέλφους μαθηματικούς, φυσικούς για την προοπτική μιας διαθεματικής συνεργασίας, όπου προσαρμόζοντας ο καθένας στη δική του επιστήμη θα μπορούσαμε να μελετήσουμε το συγκεκριμένο μνημείο. Το αποτέλεσμα ήταν να καταφέρουμε να δώσουμε στους μαθητές μας μια άλλη οπτική σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας, αλλά και ένταξης του Βυζαντινού Ναού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εδώ καταθέτουμε έναν τρόπο διεπιστημονικής προσέγγισης του ναού της Παρηγορήτισσας. Ελπίζουμε το υλικό αυτό να φανεί χρήσιμο στον εκπαιδευτικό που θα θελήσει να εμπνευστεί από αυτό, αλλά και στον επισκέπτη του ναού, ώστε φεύγοντας να πάρει μαζί του μια άλλη οπτική, την Παρηγορήτισσα με άλλη ματιά. Αυτά αναφέρει η εκπαιδευτικός του Πρώτου Γενικού Λυκείου Άρτας, η κυρία Ελένη Θεοδόρου,
με πρωτοβουλία της οποίας υλοποιήθηκε η διεπιστημονική και η εικονική περιήγηση στα βυζαντινά μνημεία της Άρτας. Υπήρχε ένα πρόγραμμα όπου τα σχολεία μπορούν να υιοθετήσουν ένα μνημείο. Αυτό το πρόγραμμα έτρεχε από το Υπουργείο Πολιτισμού πολύ πιο παλιά, το 1997. Επειδή το είχα πάντα στο μυαλό μου και ήταν η Παρηγορήτισσα και η Βυζαντινή Ναή ένα κομμάτι του δικού μου μεταπτυχιακού, ήθελα να φέρω κοντά τα παιδιά, τους μαθητές, με τον ναό. Είναι και ένας ναός που τον βλέπω συνέχεια μπροστά μου γιατί είμαι στο πρώτο λύκειο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν καλό να κάνουμε διαθεματικές εργασίες, να ενώσουμε το κομμάτι της εκπαίδευσης με το κομμάτι της Βυζαντινής ιστορίας και της ιστορίας του τόπου μας. Ευχής έργο είναι ότι στα Γιάννενα έχω συναδέλφους εξαιρετικούς από το μεταπτυχιακό μου, όπως είναι η κυρία Τρίμπου. Συνεργαστήκαμε μαζί να φέρει παιδιά από το δικό της λύκειο, το Λύκειο Ανατολής. Εμείς κάναμε μια σπουδαία εργασία, θέλω να τη συνεχίσουμε και σκεφτόμαστε να τη συνεχίσουμε. Μιλήσαμε με το τμήμα αρχαιομετρίας στο Δημόκρητο. Πήραμε υλικό και να κάνουμε έρευνα, να κάνουμε ένα μάθημα φυσικής, ένα μάθημα γεωμετρίας μέσα στο ναό και σκεφτόμαστε να το επεκτείνουμε εντάσσοντάς το και σε άλλες δράσεις στο πρόγραμμά μας, να ενισχύσουμε λίγο και την εθελοντική πρωτοβουλία με τα παιδιά. Παράδειγμα, για τον Απρίλιο σκεφτόμαστε να κάνουμε έτοιμα στο ΚΑΠΗ, στο γυροκομείο, με μια εθελοντική δράση κάθε Κυριακή, κυριακάτικα πρωινά στην Παρηγορήτισσα, όπου ομάδες παιδιών που δούλεψαν την εργασία να έρχονται εδώ 11-12 το πρωί με ηλικιωμένους που τους αρέσει να ακούσουν και τους αρέσουν οι ιστορίες αλλά και οι ναοί και μία ώρα τα παιδιά να διαθέτουν εθελοντικά το χρόνο τους για κάτι σπουδαίο και με αυτόν τον τρόπο να έρθει σε επαφή και η παλιότερη γενιά με την καινούργια γενιά. Πάντα υπήρχε η διάθεση να επισκεφτούμε τα βυζαντινά μνημεία της Άρτας. Ανασταλτικός παράγοντας στάθηκε η πανδημία, αυτό όμως δεν μας πτώησε, επανήλθαμε και ενεργοποιήσαμε αυτή μας τη συνεργασία με την κυρία Θεοδόρου, την οποία γνωρίζω και εγώ από τα μεταπτυχιακά μου χρόνια, στη Βυζαντινή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο. Πιστεύουμε και οι δύο έχουμε μια κοινή οπτική στο θέμα της διδασκαλίας των μαθημάτων και πρωτίστως της ιστορίας, ότι η ιστορία είναι πάνω απ' όλα εμπειρία, βιωματική αίσθηση και διάθεση να γνωρίσουμε πραγματικά αυτό που είναι δίπλα μας και να φύγουμε από το στενό πλαίσιο της τάξης και των βιβλίων. Το σχολείο μας είναι αρκετά δημιουργικό, να το πω και αυτό. Έχουμε τέτοιες ανησυχίες και αναζητήσεις. Εκπονούμε και εμείς ταυτόχρονα άλλα πολιτιστικά προγράμματα ιστορικά που αγγίζουν άλλες εποχές. Αλλά θέλω δημοσίως, κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλους. Συνοδοιπόρος αυτό το ταξίδι στην ιστορία ο Δήμος Αρταίων που έχει εντάξει την προσέγγιση των αρτινών μαθητών στον ιστότοπο που διατηρεί ο Δήμος για την προβολή της περιοχής μας το www.discoverarta.gr και στον διαδικτυακό του οδηγό. Σε μια ξενάγηση που έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα μέσα από τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που διαθέτει ο Δήμος Αρταίων με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφορικής. Σημειώνεται πως το discoverarta.gr είναι ένα καινοτόμο έργο του Δήμου που διαθέτει για την τουριστική προβολή της Άρτας μέσω της ψηφιακής αποτύπωσης του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής μας. Κάναμε ένα πρόγραμμα που κανονίσαμε σε όλο αυτό να δούμε κάποια μνημεία της Ελλάδας κτλ. Θα κάνουμε και μια εκδρομή στη Σερβία και θα δούμε τα μνημεία. Εδώ μας φάνηκαν σε όλα τα παιδιά ενδιαφέρουσα όλη η εκδρομή και τα λοιπά. Μας εξήγησαν πολλά πράγματα και καταλάβαμε. Εγώ κάποια πράγματα δεν τα ήξερα. Εντάξει, και τα παιδιά πολύ που ήρθαν να μας πολύ καλά, μας βοήθησαν και αυτά. Μιλήσαμε, γνωριστήκαμε. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ πλέον. Και εγώ τέλος πάντων θέλω να πάω προς πληροφορική, οπότε είναι ένα μέσο το οποίο μας βοηθάει να δούμε και πιο, πώς να το πω, μέσα από γυαλιά, όχι πραγματικά. Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραία. Έχω δοκιμάσει, έχω δει, αλλά όχι μνημεία. Είναι καλό να γνωρίζουμε και άλλους πολιτισμούς, έθιμα, γενικά κτίρια. Και πιστεύω ότι ήταν κάτι καλό και περιμένουμε και εμείς τα Γιάννενα να τις φιλοξενήσουμε και να τους δείξουμε διάφορα μνημεία, κτίρια. Η επίσκεψη ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Γνωρίσαμε καινούργια άτομα.
Οι επισκέψεις στα μνημεία ήταν πάρα πολύ ωραίες. Γνωρίσαμε πολύ καλύτερα την Άρτα από ό,τι την ξέραμε πριν. Η εμπειρία με το VR, με τα VR γυαλιά ήταν πολύ εντυπωσιακή και καλό όλους τους μαθητές μου να κατεβάσουν τις εφαρμογές του Δήμου Αρταίων, το Discover Άρτα και να γνωρίσουν την Άρτα όσο καλύτερα γίνεται. Όλο και πιο έντονα καταγράφεται το δίλημα των εκλογών με την κυβέρνηση να εξαπολύει πειρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ και με το Μέγαρο Μαξίμου να εστιάζει στην παρουσίαση και την προβολή του κυβερνητικού έργου, αλλά και στον προγραμματισμό και το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Ακρίβεια, ανατιμήσεις, μισθοί, συντάξεις είναι τα ζητήματα που θέτουν ως κυρίαρχα οι πολίτες και εμείς για το θέμα αυτό αλλά και γενικότερα για το πολιτικό προσκήνιο έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Φεύγα. Κύριε Φεύγα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, από την πρόσφατη δημοσκόπηση χθες από την ΜΑΡΚ, η οποία δίνει ένα προβάδισμα 7,5%, ένα προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό όμως βλέπουμε ότι έχει απήχηση και στα άλλα κόμματα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει ένα προβάδισμα 7,5% από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει και αντίστοιχη αύξηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι μάλλον να το πούμε διαφορετικά, αν δούμε το σύνολο των δημοσκοπήσεων κατά όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, το πρώτο συμπέρασμα το οποίο μπορεί να βγάλει κάποιος είναι ότι η κυβέρνηση, το κυβερνητικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 3,5 χρονών προηγείται σταθερά του ΣΥΡΙΖΑ στο όριο εκεί πέρα των 7, 8, 9 μονάδων, που να σας θυμίσω ότι κάπου εκεί πέρα αντίστοιχα ήταν και οι δημοσκοπήσεις παραμονές των εκλογών του 2019 και το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει με δύο λέξεις ανθεκτικότητα λοιπόν στην αντιμετώπιση των κρίσεων, ανθεκτικότητα στην πολύ οξυμένη αντιπολίτευση την οποία βλέπουμε κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες προφανώς υπάρχουν και τα λάθη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά νιώθουν εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί αυτή η κυβέρνηση αντιμετώπισε τόσες κρίσεις όσες δεν είχε αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα τελευταία 50 χρόνια και μέσα από αυτές τις κρίσεις έχουμε ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αυτό δηλαδή που είχαμε υποσχεθεί και στους Έλληνες πολίτες, και η ανάπτυξη, ξέρετε, δεν είναι μια έννοια αφηρημένη, η ανάπτυξη σημαίνει θέσεις εργασίας, σήμερα περισσότερο οι νέοι βρίσκουν δουλειά και προστίθεται μεροκάματα και μισθοί κάθε μήνα στον γενιακό προϋπολογισμό. Ανάπτυξη σημαίνει ότι εισραίουν στα ταμεία του κράτους χρήματα και μπορούμε να χρηματοδοτούμε όλες αυτές τις ενέργειες για να αντιμετωπίσουμε το κόστος της ενεργειακής κρίσης. Ανάπτυξη σημαίνει ότι βλέπουμε το μέλλον περισσότερο αισιόδοξα από ότι στο παρελθόν και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγες ημέρες, ότι αν ο στόχος μας ήταν η μείωση της ανεργίας, για παράδειγμα την τριετία που διανύουμε, την τετραετία που διανύουμε, ο επόμενος στόχος είναι να υπάρχουν και αύξηση στους μισθούς και των δημοσίων και των ιδιωτικών υπαλλήλων, ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ποιότητα ζωής και η δυνατότητα που έχουν οι Έλληνες. Ταυτόχρονα όμως με την ανάπτυξη, να ολοκληρώσω την απάντηση, είχαμε υποσχεθεί το 2019 και κάτι άλλο, έτσι, είχαμε υποσχεθεί ασφάλεια. Και βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τις αντιξοότητες, έχει ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις, την άμυνα της χώρας μας με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε στρατιωτικό υλικό που δημιουργεί και τον εκνευρισμό στην Τουρκία, αλλά ασφάλεια όμως είναι και η μείωση των μεταναστευτικών ροών που ουσιαστικά έχουμε σφραγίσει τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά μας και έχουμε μια συγκροτημένη μεταναστευτική πολιτική
ως κράτος που ξέρουν ότι η χώρα μας δεν είναι ξέφραγο απέλη για να μπαίνει και να βγαίνει οποιοδήποτε θέλει στη χώρα μας. Άρα συνεπώς, αν λάβουμε υπόψη το τι υποσχεθήκαμε στους Έλληνες πολίτες, ως βασικούς άξονες στη διακυβέρνησή μας και το τι υλοποιήσαμε και ποια είναι τα αποτελέσματα, σήμερα εξηγείται και το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων. Κύριε Φέσγα, όλα αυτά που είπατε αποτυπώνονται, όπως είπαμε, στις δημοσκοπήσεις και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Απομένει όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, η αναποφάσιστη που λέμε, το κρίσιμο εκλογικό σώμα κατ' εσάς, οι οποίοι δεν πανηγυρίζουν για τα θετικά που κάνει η κυβέρνηση, αλλά και δεν υιοθετούν όμως τους αφορισμούς της αντιπολίτευσης, που αναγνωρίζουν ότι κάτι θετικό έχει προχωρήσει, αλλά επίσης επισημαίνουν και τα λάθη. Αυτό λοιπόν το κρίσιμο εκλογικό σώμα, πώς θα μπορούσε να το προσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία? Το κρίσιμο στους επόμενους 2-3 μήνες θα έχει την ευκαιρία με οριμότητα και με ψυχραιμία να σκεφτεί πότε ήταν καλύτερες οι συνθήκες στη χώρα μας, το 2019 ή το 2023, και ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τη θέληση που υπάρχει και σήμερα στο εκλογικό σώμα για ανάπτυξη και ασφάλεια τα επόμενα χρόνια, αλλά και μεταρρυθμίσεις και στον χώρο της παιδείας και στον χώρο της εργασίας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά βήματα αυτά τα οποία γίνανε μέσα σε 3,5 χρόνια, το να μπορούμε στον υπολογιστή μας αυτή τη στιγμή να εκτυπώσουμε την ώρα αυτή που το θέλουμε ένα πιστοποιητικό, για παράδειγμα, που παλιότερα θα έπρεπε να τρέξουμε στα ΟΚΕΠ ή παλιότερα στους δήμους ή σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Μπορεί να εκφράσει καλύτερα την αισιοδοξία, μάλλον την ελπίδα που θέλουν να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι, ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνουν με τον ίδιο ρυθμό όλα αυτά τα βήματα και στο ζήτημα της ανάπτυξης και της ασφάλειας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, το οποίο μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα επόμενα χρόνια τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να αλλάξει η οικονομία της χώρας μας και να αποκτήσει δυναμική εξωστρέφεια. Ξέρετε, σήμερα δεν προσελκύουμε μόνο επενδύσεις, αλλά υπάρχει και μια τεράστια προσπάθεια που υλοποιείται και έχει αποτελέσματα στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας μας, και νομίζω ότι όλοι όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή και στην περιοχή της Σάρτας και ευρύτερα της Ηπείρου το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ότι σήμερα εξάγουν τα αγροτικά τους προϊόντα με μεγαλύτερη ευκολία. Υπάρχει άνοιγμα σε όλες τις αγορές, παρά τον πόλεμο, έτσι, και ό,τι σημαίνει ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία. Άρα, συνεπώς, αυτή είναι η υπόσχεσή μας για το μέλλον, και όσοι ακόμη δεν έχουν αποφασίσει, μπορούν με οριμότητα, με ψυχραιμία και ηρεμία να καθίσουν και να σκεφτούν ποιος μπορεί να ικανοποιήσει καλύτερα τα θέλη τους, τις ελπίδες τους, το επόμενα 4 χρόνια. Ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας, μια σταθερή κυβέρνηση που θα ξέρουν ποιος είναι πρωθυπουργός, ποιοι είναι οι υπουργοί, ποιο είναι το σχέδιό τους, ή μια κυβέρνηση συνεργασίας όπου θα είναι αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης ή όποια απόφαση την οποία θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση. Και είδαμε πόσο δύσκολο είναι αυτό μέσα στις κρίσεις να παίρνεις αποφάσεις άμεσα, γρήγορα. Για σκεφτείτε, για παράδειγμα, την περίοδο της πανδημίας να είχαμε μια κυβέρνηση συνεργασίας και θα πρέπει να ήταν αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης αν θα πρέπει, για παράδειγμα, να υπάρχουν lockdown, ή κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, όταν η κυβέρνηση πήρε αποφάσεις δύσκολες, γιατί η οικονομία μας ναι μένει σε ανάπτυξη, αλλά έχει και τις γνωστές αδυναμίες, αν θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το μηχανισμό στήριξης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, βλέπετε εδώ πέρα, η κυβέρνηση αυτή έχει ένα σταθερό προσανατολισμό και λέει εμείς θα επιδοτήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια ώστε κάθε νοικοκυριό να έχει πρόσβαση στο ρεύμα, και υπάρχουν άλλες πολιτικές που λένε ότι
«Α, δεν είναι σωστή απόφαση αυτή να επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να μειώσουμε τον ΦΠΑ για παράδειγμα ή το ειδικό τέλος ας πούμε στα καύσιμα». Παρόλα αυτά όμως, κύριε Φεύγα, και παρόλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, και το είπα και λίγο πριν ότι είναι κάποιοι από τους πολίτες οι οποίοι δεν ρίχνουν αφορισμό σε ό,τι έχει γίνει, απλά δεν έχουν δει να βελτιώνεται το εισόδημά τους, δεν έχουν δει χρήματα στα νοικοκυριά τους. Ξέρετε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, ξέρετε τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, ξέρετε τι γίνεται με τον αγροτικό τομέα και το υψηλό κόστος παραγωγής, ξέρετε τι γίνεται με τα εγκυοβελτιωτικά έργα. Ξέρετε τι γίνεται με τις τροφές για τους κτηνοτρόφους. Και όλα αυτά είναι μία σειρά προβλημάτων που δεν είπε κανείς ότι δεν έχουν προχωρήσει κάποια μέτρα. Απλά αυτά τα μέτρα δεν έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορέσει να φανεί και στην καθημερινότητά τους, στο εισόδημά τους και στη βελτίωση της καθημερινότητας, ποιότητας ζωής τους, για να το πούμε πιο καθαρά. Θα συμφωνήσω ότι σίγουρα υπάρχει ένα μέρος του πληθυσμού που όντως συμβαίνει αυτό. Αλλά όμως η τριγική πλειοψηλία των Ελλήνων πολιτών έχουν δει να βελτιώνεται το εισόδημά τους. Δεν θα ισχυριστώ ότι έγιναν πλούσιοι ή ότι πια έχουν μια τεράστια οικονομική άνεση, αλλά και μόνο να σκεφτούμε το πόσοι φόροι μειώθηκαν από αυτή την κυβέρνηση. Το διαπιστώνουν άλλωστε οι τηλεθεατές μας και στις φορολογικές τους δηλώσεις, το διαπιστώνουν και στον ένφια το οποίο πληρώνουν. Γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση έτσι, έχει συμβάλει στο να πληρώνουμε τουλάχιστον λιγότερους φόρους και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύεται και το εισόδημά μας ή όσοι βρήκαν θέσεις εργασίας και δουλεύουν σήμερα και συμβάλλουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό με το μεροκάματο και το μισθό, τον οποίο λαμβάνουν επίσης, το γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Αναφέρεται για παράδειγμα τα εγκυοβελτιωτικά έργα για τους υπουργούς μας. Λοιπόν, μέχρι πριν το 2019 δεν υπήρχε κανένα απολύτως σχέδιο έτσι, για το πώς θα βελτιωθούν τα ή θα δημιουργηθούν νέα εγκυοβελτιωτικά έργα ώστε να αυξηθεί η γεωργική μας παραγωγή. Σήμερα γνωρίζουν και έχει εξαγγελθεί αυτό και παρουσία του Πρωθυπουργού ένα σχέδιο συγκροτημένο που θα βάλει μπροστά είτε την βελτίωση, την ανάπτυξη εγκυοβελτιωτικών έργων σε όλη τη χώρα μας, το οποίο έχει χρονικό ορίζοντα βέβαια υλοποίησης στα επόμενα χρόνια. Δεν είναι, ασφαλώς δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πατήσει στο κουμπί και να δημιουργηθούν τα εγκυοβελτιωτικά έργα, αλλά όμως ξέρουν όλοι ότι υπάρχει σήμερα σχεδιασμός σε κάθε περιοχή για το τι ακριβώς θα γίνει στο τομέα αυτό. Και θα μπορούσαμε. Ναι. Ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ποιος έχει σχέδιο, ποιος έχει μια συγκροτημένη πολιτική, ένα συγκεκριμένο υπουργικό συμβούλιο που θα δουλέψει τα επόμενα χρόνια όπως δούλεψε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Και κυρίως θα ξέρουν ποιος θα έχει το τιμόνι της χώρας στη διακυβέρνηση, αν θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης ή αν θα είναι κάποιος άγνωστος χι στη διακυβέρνηση της χώρας, μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας τα επόμενα χρόνια. Να ρωτήσω γιατί καταλαβαίνετε μάλλον ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος στο δελτίο ειδήσεων. Θα ήθελα να και μία τελευταία κουβέντα όσον αφορά τα ψηφοδέλτια. Πάλι με χρησμούς μίλησε ο Πρωθυπουργός για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Τώρα μας πήγε μετά το Πάσχα. Το ενδεχόμενο της 9ης Απριλίου για τις πρώτες κάλπες να στηθούν ισχύει ή είναι κάτι? Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη να μιλάμε για την ημερομηνία των εκλογών. Έχει προσδιοριστεί ότι θα είναι μέσα στην Άνοιξη. Δεν είναι θέμα εκλογικού ευνηδιασμού. Όλοι γνωρίζουν πια ότι Απρίλιο-Μάιο θα διεξαχθούν οι εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι κάποιες από τις εκλογές θα διεξαχθούν μετά το Πάσχα. Και η ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, κύριε Φεύγα, το επόμενο διάστημα, το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου ή για αργότερα? Η ανακοίνωση των ψηφοδελτίων γίνεται πάντοτε παραμονές των εκλογών. Δηλαδή νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ ανακοίνωση ψηφοδελτίων νωρίτερα. Δεν είναι στο σχεδιασμό
αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μπορεί όμως να προκύψει ένα τέτοιο. Ναι, γιατί είδα ένα σχετικό δημοσίευμα που έλεγε πως η Νέα Δημοκρατία θα ανακοινώσει τα ψηφοδέλτια εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου. Γι' αυτό σας το ρωτώ. Ήδη ανακοινώνονται ψηφοδέλτια, ήδη έχουν ανακοινωθεί υποψήφοι ή υπουργοί, για παράδειγμα, που θα διεκδικήσουν μια θέση, ή εξοκοινοβουλευτικοί μάλλον υπουργοί που θα διεκδικήσουν μια θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Για μας το πιο σημαντικό είναι το εξής, και δείχνει και τη δυναμική που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θέλουν να μπουν στα ψηφοδέλτια της χώρας μας, άντρες και γυναίκες. Το μόνο που με σιγουριά μπορώ να σας πω είναι ότι τα ψηφοδέλτια μας, όπως και το 2019, γιατί είναι μια συνεχής δέσμευση και μια συνεχής διαδικασία για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είναι σε σημαντικό βαθμό, όπως πάντοτε, ανανεωμένα και σε πρόσωπα και σε φρεσκάτα και σε ηλικία, ώστε πραγματικά να δοθεί η ευκαιρία σε νέους ανθρώπους και γυναίκες, να επισημάνουμε εδώ πέρα, πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για όλους μας, να μπουν στον εκλογικό και στον πολιτικό στίβο και να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στην συνεχή μας προσπάθεια για να ανανέωση του πολιτικού κόσμου της χώρας μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλό βράδυ. Μωρέ. Δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης σε συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα θα δώσει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Έτσι, όσοι πολίτες επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε εξειδικευμένους νομικούς για δωρεάν προσωπικές απαντήσεις σε θέματα όπως συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ερωτήματα ασφαλισμένων όλων των ταμείων, καθώς και για εργασιακά δικαιώματα, δηλαδή συμβάσεις, αποδοχές, άδειες, εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου. Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον Αντιδήμαρχο Αρταίων Κοινωνικής Μέρημνας, τον κύριο Παναγιώτη Γαλάνη. Κύριε Γαλάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ευαγγελίου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στο στούντιό σας. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτή την σημαντική ημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων το ερχόμενο Σάββατο, και λέω ότι είναι σημαντική γιατί πραγματικά αφορά όλους σχεδόν τους πολίτες. Έχει να κάνει με το ασφαλιστικό, έχει να κάνει και με τα συνταξιοδοτικά, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 4 του Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου και γίνεται από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και με το Δικηγορικό Σύλλογο. Mm-hmm. Θα υπάρξουν δύο τουλάχιστον εργατολόγοι, εξειδικευμένοι νομικοί, mm-hmm. οι οποίοι θα παρέχουν απαντήσεις σε ερωτήματα των ασφαλισμένων, σε ό,τι και έχει απορίες σχέση... υπάρχουν, ναι. Και ό,τι απορίες υπάρχουν σχετικά με τα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, σε όλα τα... Κύριε Γαλάνη, τι ώρα ξεκινάει η... Ξεκινάει στις 11 η ώρα μέχρι τις 6 ώρα. Δεν χρειάζεται κανένα ραντεβού. Καλό θα είναι οι πολίτες να έχουν μαζί τους το εργασιακό, το φάκελό τους. Εάν βέβαια απουσιάζει κάποια από τα έγγραφα τα οποία δεν θα τα έχουν μαζί τους, δεν σημαίνει ότι θα απορρίπτονται. Στη συνέχεια θα δώσουν αυτά σε εμάς τα στοιχεία που υπολείπονται. Και α, και θα αναλάβετε εσείς. Θα αναλάβουν οι ίδιοι και απλώς θα πάρουν την απάντηση σε δεύτερο χρόνο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είπαμε, γιατί πάρα πολλοί έχουν απορίες, δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν και είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να μπορέσουν, συνομιλώντας με τους ανθρώπους του Ινστιτούτου Εργασίας, να πάρουν τις σωστές απαντήσεις και τις πληροφορίες εκείνες που χρειάζονται. Παράληψή μου, ναι, ότι όλες αυτές οι παροχές θα γίνονται δωρεάν. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί καταλυτικό ρόλο στο να γίνει αυτή η εκδήλωση έπαιξε η κυρία Φατούρου, υπάλληλος του παραρτήματος του Ινστιτούτου ΓΕΣΕΕ στην Πρέβεζα. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα.
Πάμε τώρα στο δικό σας αντικείμενο, ως αντιδήμαρχος. Να δούμε ποιες είναι οι δράσεις της κοινωνικής μέρημνας, οι δράσεις κατ' επέκταση για την δημόσια υγεία και τι προγραμματίζεται στο μέλλον, κύριε Γαλάνη. Οι δράσεις που έχουμε προγραμματίσει είναι πάρα πολλές. Θα σας αναφέρω τουλάχιστον αυτές που είναι στο άμεσο σχεδιασμό, το πρώτο τρίμηνο. Ήδη ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα και ξεκινήσαμε καλά από την πρώτη μέρα του έτους με εθελοντική διανομή συστητίου στους ωφελούμενους. Πρώτη του μήνα, μη εργάσιμη, εθελοντικά μαγειρέψαμε και τους παρήχαμε ένα ζεστό πιάτο για να φαγητό, ξεκινήσει καλά ο χρόνος. Στις 13 του μήνα, στις 13 πρώτου, σε συνεργασία με την πρώτη τόμη και το κέντρο κοινότητας στο κοινωνικό παντοπολείο, ολοκληρώσαμε τον αντιγρυπικό εμβολιασμό στους Ρωμά. Ένα σημαντικό θέμα, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Στις 18 πρώτου πήγαμε με τις κοινωνικές δομές στους Κωστακιούς και στις Κεραμάτες, έγινε βέβαια στις Κεραμάτες, αλλά υπήρξαν και γυναίκες από τους Κωστακιούς, για τον ετήσιο προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και κύλησε πάρα πολύ καλά αυτή η δράση. Δεν σταματάμε εκεί. Πάντα σε συνεργασία με την πρώτη τόμη έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα παιδιατρικής εξέτασης των παιδιών των Ρωμά και ολοκλήρωση των εμβολιασμών. Μεθαύριο τις 4 έχουμε αυτή την ενημέρωση για τα εργασιακά. Στις 15 Δευτέρου είμαστε προσκεκλημένοι στην ΚΑΠΗ, στον Αμότοπο μάλλον θα πάμε, στον Αμότοπο, στο πρώην Δημαρχείο και θα κάνουμε και εκεί μια ομιλία για τον προγεννητικό έλεγχο. Στη συνέχεια έχουμε προγραμματίσει λόγω του καινούργιου νομοσχεδίου που πρέπει σε όλα τα γήπεδα να υπάρχουν απεινιδωτές, σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας και με το ΕΚΑΒ, να κάνουμε ένα σεμινάριο στους υπεύθυνους των ομάδων, πώς θα μπορούν να κάνουν κάρπα, να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να χρησιμοποιούν τους απεινιδωτές. Στις 8 Μαρτίου, η Μέρα της Γυναίκας, πέρα από σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέση και το Συμβολιστικό Κέντρο των Γυναικών, θα προβάλλουμε στο Σκουφά μία ταινία με θεματική πάνω στη γυναίκα. Βέβαια, και κάτι άλλο θα γίνει αυτή τη μέρα, το οποίο βέβαια δεν θα σας το πω σήμερα, θα το κρατήσουμε για έκπληξη. Το προγραμματίζετε, έτσι. Πέρα από όλες αυτές τις ημερομηνίες στις οποίες αναφέρετε, θα πρέπει να πούμε ότι 4η Φεβρουαρίου είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Και εσείς, όχι μόνο ως αντιδήμαρχος, αλλά και ως γιατρός, κύριε Γαλάνη, φαντάζομαι ότι έχετε να πείτε κάτι στους πολίτες όσον αφορά την πρόληψη. Όντως, η 4η Φλεβάρη είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Εδώ θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να στηριχτούμε σε δύο βασικούς πυλώνες. Στο βασικό πυλώνα της πρόληψης και στο βασικό πυλώνα της πρώιμης διάγνωσης, της έγκαιρης διάγνωσης. Και επιγραμματικά να αναφέρω σχετικά με την πρόληψη ο καπνός, το τσιγάρο, διακοπή του καπνίσματος. Το καπνός ενοχοποιείται για τον καρκίνο του πνεύμωνα και της οροδόχου κύστεως. Κάνουμε τα εμβόλια στα παιδιά και στα κορίτσια σε ηλικία, ξεκινά από 12 χρονών, για τον καρκίνο των θελωμάτων. Μία πρόληψη που έτσι μπορούμε να μειώσουμε, να εκμηδενίσουμε τους γυναικολογικούς καρκίνους. Πάμε στο δεύτερο πυλώνα, στην πρώιμη διάγνωση. Στους άντρες. Με μια απλή εξέταση, μια αιματολογική εξέταση, μπορούμε να προλάβουμε τον καρκίνο του προστάτη με το PSA. Στις γυναίκες, με ένα τεστ Παπα-Νικολάου. Μπορούμε να προλάβουμε τον καρκίνο του αρχείου της μήτρας. Μια μαστογραφία. Μπορούμε να προλάβουμε εν τη γενέση και να υπάρχει πλήρη ίαση. Άρα, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Σώζει ζωές.
Τα τελευταία βέβαια χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης, και αυτό σας είπα και πάλι με την ιδιότητά σας ως γιατρός, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, οι πολίτες έχουν αφήσει λίγο κατά μέρος τις προληπτικές εξετάσεις και αυτό βέβαια είναι ό,τι χειρότερο για τον κάθε ένα. Από την άλλη, θεωρώ ότι μετά από τόσες ενημερωτικές ημερίδες που έχουν γίνει, από τη δική σας ευαισθητοποίηση, αρχίζουν πλέον σιγά σιγά και πάλι να ξαναβρίσκουν τα πατήματα της καθημερινότητας. Εσείς έχετε κάποια στοιχεία, έχετε εικόνα καλύτερη. Όντως, οι διετής, μάλλον τριετής αυτή, υπήρχε μια πλημελής... Έτσι. Σωστά, παρακολούθηση της υγείας. Και, ναι. Έτσι, στις εξετάσεις τις προγραμματισμένες. Και παρατηρείται μια αύξηση στα κρούσματα του καρκίνου. Είναι ανησυχητικά αυτή η αύξηση του αριθμού κρούσματων του καρκίνου στη χώρα μας, γιατρέ. Μία με την ιδιότητά σας ως αντιδήμαρχος, αλλά αφού σας έχουμε κοντά μας, ευκαιρία είναι να μας πείτε και κάποια στοιχεία. Δυστυχώς δεν είναι και τόσο θετικά τα μηνύματα. Τα μηνύματα. Μάλιστα, να ξαναγυρίσω λοιπόν τώρα. Ποιος είναι ο κυριότερος στόχος της δικής σας αντιδημαρχίας? Πέρα από αυτά τα οποία θα κάνουμε, τις δράσεις, τις πρόληψεις, ο πιο σημαντικός θα έλεγα θα ήταν η δημιουργία του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητες με παράρτημα τον Ρωμά. Οπότε εκεί θα μπορούσαν και οι κοινωνικές πολιτικές να αναπτυχθούν σε πολλά επίπεδα. Ακριβώς. Και σε πολλούς άξονες. Συνεργασία με τους άλλους φορείς, κύριε Γαλάνη, Ιατρικό Σύλλογο ή με τον Ιατρικό Σύλλογο έχουμε πάντα τη συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου, του Νοσοκομείου, του Δικηγορικού Συλλόγου, του Κέντρου Αιμοδοσίας. Υπάρχει άρρηστη συνεργασία. Υπάρχει άρρηστη συνεργασία, ναι. Και το 2023 είναι έτος εκλογών, όχι μόνο σε επίπεδο εθνικών εκλογών, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω και το δικό σας σχόλιο, τη δική σας εκτίμηση. Εμείς η Δημοτική Ομάδα είμαστε μια δυνατή ομάδα, μια δεμένη ομάδα, παρά τους εξωγενούς παράγοντες, την κρίση, το COVID, στάθηκε στο πλευρό των πολιτών. Έχουμε ολοκληρώσει περίπου, έχουμε υλοποιήσει μάλλον περίπου το 80% του έργου μας. Με σκυμμένα τα κεφάλια θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τον πολίτη στα μάτια, να το ξαναζητήσουμε την ψήφο. Πιστεύω ότι ενωμένοι και διευρυμένοι με τις προσθήκες που κάνει ο κύριος Δήμαρχος, θα είμαστε αντάξιοι συνεχιστές. Άρα θα είστε και πάλι υποψήφιος στο πλευρό του κυρίου Τσιριογιάννη. Πάντα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο, κύριε Γαλάνη. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Τένα και λιμπρές μείον 50%. Ελωμάς τροφή για γάτες 56 λεπτά. Αριέλ 10.49. Softex Silk 3.89. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε μπούτι κοτόπουλο συντερισμού Νοπό μόνο 2.97 το κιλό. Γιοργάρα πίτσα μαργαρίτα 2 τεμαχίων μόνο 5.22. Κρέτα εν Ελλάδη γαλοπούλες 30% φθηνότερα. Λουξ υγρά πιάτων 4 λίτρων μόνο 2.98. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, 7 και 10 μόνο 79 λεπτά. Και Ελωμάς χαρτί κουζίνας 800 γραμμαρίων μόνο 2.65. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στη
Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε κτηνοτρόφου και αγρότη με ολοκληρωμένες λύσεις. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να βρούμε μαζί την πιο κατάλληλη λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Το θέμα του ΤΟΕΒ Παιδιάδες Παραμυθιάς απασχόλησε την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου, ύστερα από αίτημα της Λαϊκής Εισπύρωσης. Το ψήφισμα που αναφέρει τα προβλήματα που δημιουργούνται και τις απαιτούμενες λύσεις από την πολιτεία ενέκρινε ομόφωνα το σώμα. Σε απόγνωση έχουν περιέλθει εκατοντάδες παραγωγοί στον κάμπο της Παραμυθιάς τις τελευταίες εβδομάδες μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ από τον ΔΔΕ λόγω των χρεών. Οι οφειλές αγγίζουν το 1,5 εκατομμύρια ευρώ και ο ΔΔΕ προχώρησε στη διακοπή της ηλεκτροδότησης, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τους παραγωγούς που δεν μπορούν να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους. Πρόκειται για καλλιέργειες που φθάνουν τα 30.000 στρέμματα, όπως ανέφερε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δήμου Σουλίου ο Δήμαρχος Γιάννης Καραγιάννης και η αντιπροσωπεία των παραγωγών. Των χρεώσεων ενέργειας είναι πολύ ρευστή λόγω των τελευταίων εξελίξεων και αφορούν την πράσινη μετάβαση, το χρηματιστήριο ενέργειας, την ιδιωτικοποίηση, τον πόλεμο που μένει στην περιοχή της Ουκρανίας, τις κυρώσεις από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης μαζί με τον ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Μπορεί ανά πάση στιγμή το κόστος αυτό να εκτεθεί ακόμα περισσότερο. Συν το γεγονός ότι το χρέος ακολουθεί το έδειξη σειρά ετών, είναι αδύνατο να αποπληρωθεί, αδύνατο. Και οι προχωρημένες ενέργειες που υπάρχουν για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, 2 ΜΒ, αν δεν κάνω λάθος, θα λειτουργήσει μέσω net metering, θα καλύψει ένα μέρος όχι πάνω από το 25% των αναγκών. Και να μην ξεχνάμε, θα το πω και εδώ, γιατί σχετίζεται πώς καίνει τα σκουπίδια, αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα για τις αυξήσεις της ενέργειας, σου λένε, δεν λέω μόνο για τους ΤΟΕΒ, γενικά, βάλε φωτοβολταϊκά να σωθείς. Όταν δουν ότι μπορεί να βάλεις φωτοβολταϊκά και να μειωθεί το κέρδος το οποίο αυτοί παίρνουν, γιατί εσύ τα παράγεις από μόνο σου π.χ., μην είστε καθόλου δέντε ότι θα αλλάξουν την νομοθεσία σε ένα βράδυ, έτσι, για να συνεχίσεις να πληρώνεις. Αν είσαι μικρός αγρότης, μικρός επαγγελματίας ή στο σπίτι σου. Θα τα αλλάξουν σε μία μέρα. Θα το βρουν αυτόν τον τρόπο. Τα έχουν πει ήδη αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι βάσει αυτής της κατάστασης και επειδή το πρόβλημα αγγίζει και την υδρολόγηση του ίδιου του Δήμου, γιατί συνδέεται το καλοκαίρι που μήνε, νομίζουμε ότι πρέπει να πάρθει ένα ψήφισμα σε πρώτη φάση από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο να είναι στη λογική αυτών που ανέφερα και να ζητά την οριστική λύση του προβλήματος του δυσβάσταχου συσσωρευμένου χρέους του ΤΟΕΒ, παιδιά της παραμυθιάς, την κατασκευή και αναβάθμιση όλων των εγκαιρών υπέρ των δημών υποδομών της περιοχής μας, φυσικά με κρατική χρηματοδότηση, την παροχή πραγματικού φθηνού ρεύματος στους ηλεκτρικούς καλλιεργητές, την κατάργηση του ΦΠΑ στο πρωτοκό ρεύμα και την παροχή πραγματικών κινήτων προς τους υφιστάμενους αλλά και μελλοντικούς νέους μικρομεσαίους καλλιεργητές. Και από εκεί και πέρα φυσικά θα πρέπει να είναι αντικείμενο αγώνα και των αγροτών και όλης της περιοχής μας προς όλες τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και κεντρικού κράτους, έτσι ώστε να μπορούν να ζουν από τη γη τους, αυτούς και τις οικογένειές τους. Και φυσικά να συμβάλλουν στην διατροφική αυτάρκεια της περιοχής και της χώρας μας, η οποία είναι και αυτή στην ημερήσια διέταξη και πολύ στη μόδα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τότε. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φυσί. Κύριε Δήμα, θα πάρω το πρόβλημα. Πέμπα, πήγε 10 ευρώ προς κράτη. Αυτή τη στιγμή, εκτός του 1,5 εκατομμύριο το οποίο φαίνεται, έτσι όπως θα πούμε όλοι, μας φαίνεται ότι είναι άτομο, και πληροφορώ ότι τα χρήματα που δίνονται από τους αγρότες οι οποίοι πληρώνουν, φτάνουν απλώς για να προηγούν το έτσι. Είναι τόσο δυσβάστατη η υπόλοιπη αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις με τον κύριο Περιφερειάρχη και έχω παραστεί μπροστά σε τηλεφωνικές εταιρείες και με τον κύριο Σκέτζο και με τον κύριο Μάνο της ΔΔΕ. Και την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, μίλησε και με τον κύριο Σκέτζο για το όλο θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η βιωσιμότητα για το συγκεκριμένο κάμπο εξαρτάται από τις καλλιέργειες και από τη μορφολογία της περιοχής. Να ξέρουμε να λέμε μερικά πράγματα με το όνομά σου. Αυτή τη στιγμή έχουμε στόχο και η περιφέρεια και ο Δήμος
να μπορέσουν να διευθετηθούν τα χρέη αυτά με εγγύηση της περιφέρειας να πληρωθεί. Η πρόταση δηλαδή που κάνει η περιφέρεια αυτή τη στιγμή είναι με εγγύηση της περιφέρειας να πληρωθεί το χρέος από το παρακεντατικό ταμείο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση. Η μόνη λύση που μπορεί να δοθεί είναι πολιτική απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνδυασμό με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορέσει να ξαναπάρει ρεύμα το ΕΕ της Παναγίας που δεν έχει. Τώρα κλειστό. Έτσι. Για να λέμε μερικά πράγματα και να λέμε και αλήθεια. Και να ενημερωνόμαστε εδώ μέσα ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση και στόχος να δουλέψουν την μικροπαραγωγή και να ξεκινήσουν την παραγωγή την καλλιέργεια από το μεθαύριο το Μάρτιο. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης έχει πάει πάνω από 10 φορές κάτω και έδειξε το θέμα και στον Πρωθυπουργό όταν ήρθε την τελευταία συνάντηση που είχαν στα Γιάννη. Δεν είναι το με ψηφίσματα, σύντροφε Κουτσί, δεν θα πάω μέχρι. Εγώ η δική μου πρόταση είναι, θα ακούσουμε να λένε και τους άλλους ενδιαφερόμενους, δημοσιοποίηση του θέματος, όπως έγινε και με την καταστροφή του Τάβαρ, να μην ξαναγίνει πάλι, δημοσιοποίηση του θέματος, κινητοποιήσεις από πλευράς των παραγωγών, για να καταλάβουν ότι όντως το πρόβλημα που έχει ο κάρμος της παραγωγής δεν είναι ούτε του Καραγιάννη ούτε του Καθλιμάνη. Είναι πρώτα απ' όλα θέμα επιβίωσης όλων αυτών των ανθρώπων που κάνουν. Και αν δεν κατέβουν κάτω να κάνουν κινητοποιήσεις, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Να σας πω γιατί δεν γίνει. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί συνάδελφοι και οι πολίτες που ακούνε το κάτω, η Κρήτη δεν έχει πρόβλημα. Η Θεσσαλία δεν έχει πρόβλημα. Η Μακεδονία δεν έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχουμε εμείς, πολύ λίγοι το έχουμε. Στερεά σε βάρος και πολύ ελάχιστο έδωσε την δολοφόνηση. Άρα λοιπόν μην νομίζετε επειδή τα λέμε τα πράγματα και καταγραφόμαστε κιόλας ότι να τα πω εντελώς χωριάτικα θα μας χωρίξει κανένας αν εμείς δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε να κάνει ένας καθρεμάκης από πάνω με όση πίεση και να εμείς πρέπει να βγάλουμε τα άσταμα από τη φωτιά. Εμείς πρέπει να του δώσουμε τη δύναμη να κατέψει τα βήματα και να πει αυτή η ξεσηκώθηκα, έχουμε πρόβλημα εκεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η απόφαση που περιμένουμε είναι πολιτική. Όπως πήραν πέρσι την πολιτική απόφαση και συνέσφερε ένα ποσό και πήραμε παράταση ζωής, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει συνέχεια. Πρέπει το θέμα να δημοσιοποιηθεί, να βγουν ένα άρθρο 10 ΜΜΕ και να λένε ότι υπάρχει αυτός ο κάμπος των 40.000 στρεμμάτων, ο οποίος λειτουργεί μόνο 5.000 στρέμματα και 35.000 στρέμματα, δηλαδή όλα αυτά τα έργα που έγιναν με το αίμα και το λιωμένο του ελληνικού λαού πάνε χαμένα. Γιατί δεν μπορεί να σηκώσει η ΔΕΗ, όχι η ΔΕΗ, η ΔΕΗ, την ασφάλεια. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι παραγωγοί ζήτησαν επιτέλους να έχουν τα αυτονόητα, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν ενώ πληρώνουν κανονικά να μην έχουν νερό και να κινδυνεύουν οι παραγωγές τους. Καταναλώνει νερού το αέρα. Καταναλώνει σχεδόν το 1/3 των ποσοτήτων. Φανταστείτε ένα καλοκαίρι χωρίς να δουλεύει το αέρα. Τελεία. Δεύτερον, επειδή είπατε κάτι για νέες καλλιέργειες και για τον κάμπο και το καθεξής και σε όλες τις παρεμβάσεις των ορμών, έχω να σας πληροφορήσω το εξής που πάλι ίσως δεν το γνωρίζετε. Από το Καρδίκι μέχρι την Παραδοχιά, δεν σας βάζω χώρια ποταμιακή εκεί που είναι ήδη πιο αναπτυγμένες περιοχές, καλλιεργητικά και μετροπολιτικά, σας λέω από το Καρδίκι και πάνω, έχουν εφηκευτεί αυτή τη στιγμή 150 στρέμματα ακτινίδια. Κόστος ένα στρέμμα, 1.500. Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι μικροκαλλιεργητές οι παραγωγές που έχουν βιοπαλή. Δεν είναι μικροπαραγωγή. 150 στρέμματα ακτινίδια δεν είναι μικροπαραγωγή. Δεύτερο, αμπέλια. Έχουν εφηκευτεί 100 στρέμματα αμπέλια. 100. Δεν θεωρώ ότι είναι λίγα. Κόστος ένα στρέμμα, 2.000 ευρώ. Αμυγδαλίες. Αυτή τη στιγμή, τυχαία εδώ πέρα, έχουμε και τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς σε αμυγδαλίες. Έχουν φυτευτεί στον κάμπο της Παραμυθιάς 15.000 δέντρα αμυγδαλίες. Τα γνωρίζω εδώ από τις ιδιότητάς μου της επιστημονικής αυτά. Άλλο, καρδιές και αυλαδιές.
Είναι γύρω στα 50 στρέμματα και σας πληροφορώ και νομίζω και με εκείνο το μπορείς να είτε γιατί ασχολούνται και με αυτό ότι υπήρξε ενδιαφέρον να φυτευτούν σπανάκια στην περιοχή από το Καρδίκι μέχρι το... την Παραμυθιά λόγω των εδαφών επειδή ήταν καλά εδάφη με πολύ μεγάλες επενδύσεις. Κάτι το οποίο αυτό σταμάτησε να γίνεται γιατί δεν υπήρχε η... το νερό. Όχι, συνεχίζει την καλλιέργεια των σπαραγγιών κάτω στην Αιγή και στην Ποταμιά. Είμαστε ενημερώσει. Εγώ αυτό που έχω να πω, επέμβω, είναι το εξής, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει οργανισμός και δεν μπορεί ο οργανισμός να λειτουργήσει, όλοι οι καλλιεργητές, είτε είναι δεντροκαλλιεργητές, είτε είναι καλλιεργητές, καλλιεργητές αγροτηριών καλλιεργειών, σιτηρά, δρόμες, τεχνία και ούτω καθεξής, θα χάσουν γύρω στο 75% των επιδοτήσεων, επειδή θα είναι μία δεμόμενη τάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Σουλίου και η αντιπροσωπεία των παραγωγών επισκέφτηκαν το διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου και εξέθεσαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν την τιμή και μας παρακολουθούν. Φαίνεται ότι όχι μόνο ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, αλλά πλέον η απελπισία των πολιτών, των καταναλωτών, εκείνων που τα δάνειά τους είναι κόκκινα και οι πληστηριασμοί δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν σε αυτό, πώς να το πω τώρα, δεν είναι πρόβλημα, είναι έξωση από το σπίτι. Έχεις αναφερθεί κατά καιρούς και στα κόκκινα δάνεια και στους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας και στο νομοκατσέλι. Όμως τώρα έρχεται και η σειρά τοπικών οργανώσεων, κομματικών οργανώσεων, όπως η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ Ανατολής Ιωαννίνων, η οποία αναδεικνύει αυτό το θέμα. Πράγματα δεν είναι το μοναδικό. Απλά έτυχε αυτό να το αναδείξει η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ της Ανατολής και πάρα πολύ καλά κάνει. Όπως είπε σωστά, έχω αναφερθεί κατά επανάληψη στο παρελθόν ότι όσα λέγονται και από την προηγούμενη κυβέρνηση, μην παρεξηγηθούμε, και από τη σημερινή περί προστασίας της πρώτης κατοικίας είναι μύθος, είναι ουτοπία, είναι εμπεγμός, κατάφορος των πολιτών και θα πω βέβαια με κάποια τερτύπια μπορούν να δουν κάποιες παρατάσεις. Με τον νόμο Κατσέρε που σας ανέφερες εσύ, κάποιοι που έχουν υπαχθεί μπορεί να τύχουν μια ευνοϊκότητα της μεταχείρισης, αλλά όταν έρθει το φανς που αγόρασε το δάνειό σου ή η τράπεζα η οποία είναι ψυχρή και αμήλικτη, αυτή δηλαδή που σε παρακαλούσαν πριν για να πάρεις δάνειο τον καιρό της ευημερίας και της εικονικής ευημερίας και οικονομικής ευμάρειας και ευημερίας και επίπλασης έτσι, ναι, οικονομικής ευμάρειας, το πω. Τότε δεν του σταματάει τίποτε. Δεν σε προστατεύει τίποτε. Και κλασικό παράδειγμα, το ανέφερες προηγουμένως, εδώ, δίπλα μας, στην Ανατολή των Ιωαννίνων. Οικογένεια χάμηλων συνταξιούχων, δεν ξέρω ποιο είναι το μηνιαίο εισόδημά του, να είναι 800 ευρώ, να είναι 1000 και τον 2. Μιλάμε για χάμηλων συνταξιούχων. Λοιπόν, με μέλος της οικογένειας, παρακαλώ, και αυτό έχει την δική του σημειολογία, άτομο με αναπηρία, μέλος της οικογένειας, άτομο με αναπηρία, απειλούνται να χάσουν την πρώτη τους κατοικία. Όχι την εξοχική στα Σίβωτα, ούτε στο κανάλι της Πρέβεζας, έτσι, ούτε ξέρω εγώ στο σαλέ της Πάρμηθας, την πρώτη κατοικία, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουν πάρει ειδοποιητήρια ότι επίκειται πληστηριασμός. Γιατί? Διότι απλούστατα δεν μπορούν να αποκτήσουν τις υποχρεώσεις τους. Και γιατί δεν μπορούν να αποκτήσουν τις υποχρεώσεις τους? Γιατί όταν ξεκίνησαν και πήραν αυτό το διαολοδάνειο ή τα έσοδά τους ήταν, για παράδειγμα, 2.000 ευρώ και τώρα με τις περικοπές, με τα μνημόνια, με τις συντάξεις, με όλα αυτά, με το κύμα ακρίβειας που σαρώνει και με όλο αυτόν τον οριμαγδό, το εισόδημά τους έχει περικοπεί κατά το 1 τέταρτο, έτσι. Κατά το 1 τρίτο, αν θέλεις. Κατά το ίμιση, όσο θέλεις. Σε κάθε περίπτωση δεν μου ανταποκριθούν. Τι θα κάνουν? Θα πεθάνουν?
να πάνε να πέσουν στη θάλασσα να αυτοκτονήσουν. Λοιπόν, και μπράβο στο ΚΚΕ που. Γιατί τα άλλα κόμματα δεν είδα καμία αντίδραση. Εκεί στην Ανατολή δεν υπάρχουν άλλα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει το τοπική οργάνωση Ανατολής, κύριοι της ΔΕΠ. Την κάνατε ΔΕΠ τώρα την ΟΔΕ, έτσι την αναβαθμίσατε, τη δώσετε έτσι προφίλ high. Λοιπόν, δεν έχει η τοπική οργάνωση να διαμαρτυρηθεί. Να πει, γιατί είναι τοπική οργάνωση, δεν είναι κυβέρνηση, κομματική οργάνωση είναι. Αύριο θα πάρει, δεν ξέρω πού ανήκει ο άνθρωπος αυτός κομματικά και πολιτικά, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί να ανήκει και στην Νέα Δημοκρατία. Αλλά εγώ δεν είδα την Νέα Δημοκρατία να διαμαρτυρηθεί, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ. Δεν το πήρα χαμπάρι. Θεωρούν ότι είναι δίκαιο να πάρουν την πρώτη κατοικία. Ο κόσμος κρίνει. Και τι κάνει το ΚΚΕ, λέει μόνο εμείς, ο λαός δηλαδή. Και υποχρεώνομαι τώρα εγώ να υιοθετήσω συνθηματολογία του ΚΚΕ. Το λέω χαριτολογώντας, αλλά η αλήθεια είναι μία. Δεν έχει χρώματα, ούτε κόκκινα, ούτε μπλε, ούτε πράσινα, ούτε τίποτε. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν, ότι μόνο εμείς και καλείς σε μαζικές κινητοποιήσεις στους κατοίκους μπορούμε να αποτρέψουμε πληστηριασμό. Γιατί μπορεί να έρθουν εφηδιαστικά. Μπορεί να πάει, το ξέρεις αυτό, ότι οι κλητήρες σε άλλα μέρη δεν τα αναδείξαμε, τώρα ήταν αλλού. Ξέρεις ότι στην Αθήνα. Στην συνταξιούχο δημοσιογράφο, νομίζω το είχαμε πει, δεν θυμάμαι. Που έχασε στο. Το πάλι. Κολλάει. Ναι. Λοιπόν, που πήγαν ξημερώματα, ο κλητήρας τα λοιπά, και βγάλαν την οικογένεια με τις πιζάμες έξω. Ξέρεις ποιος πήγαινε ξημερώματα, αγαπητή Βίκη? Όταν έγινε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, εσύ τότε βέβαια ήσουν πολύ μικρούλα, μα ως τι λέω μου, δεν έχεις καν γεννηθεί. Λοιπόν, το 1900, λοιπόν, όταν έγινε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, στις 21η Απριλίου του 1967, τότε πηγαίνανε, δεν έχεις γεννηθεί, αλλά τα έχεις μάθει την ιστορία. Διάβασα. Λοιπόν, μπαίνανε στα σπίτια, κυρίως των πολιτικών, και τους συνελάμβαναν με τις πιζάμες. Το να είναι στο Αντρέα Πατρέου κτλ. Τέτοιο καθεστώς θα τα ζήσουμε πάλι, κύριοι της κυβέρνησης? Θα μας βγάλετε από τα σπίτια με τις πιζάμες? Βγάλετε μας, αλλά και εμείς ξέρεις ότι ο απελπισμένος, αυτός που δεν έχει να χάσει τίποτε άλλο, να πάρει, θα υιοθετήσω σε σύνθημα τώρα του Μάρξ και του Λένιν. Ο σκλάβος δεν έχει να χάσει τίποτε άλλο, όπως λέει, πέρα από τις αλυσίδες του. Σωστά. Λοιπόν. Το είπα κι αυτό. Έλα, μέχρι και κομμουνιστικό αυτό. Μανιφέστο. Λοιπόν, μανιφέστο έκανα. Πάμε. Βαγγέλη, πάμε τώρα στην τελετή αποφύτισης μελών από το ΚΕΘΕΑ. Ναι. Καλά το είπες, αποφύτιση. Θα μπορούσα να βάλω εισαγωγικά βέβαια, αλλά αποφύτιση είναι, γιατί όταν για ένα ικανό χρονικό διάστημα είσαι μέλος μιας θεραπευτικής κοινότητας και παρακολουθείς ένα πρόγραμμα απεξάρτησης όπως αυτό το οποίο εφαρμόζει το ΚΕΘΕΑ, δηλαδή το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Υπήρου εμπροκειμένου, γιατί υπάρχουν ΚΕΘΕΑ αναπεριφέρεια, έτσι. Εμείς περιζόμαστε στο δικό μας, στις Υπήρου. Και από αυτό το πρόγραμμα βγαίνουν καθαροί και παραδίδονται καθαροί στην κοινωνία, επιστρέφουν στις οικογένειές τους. 13 ήταν τα μέλη. Που έγινε σε ειδική τελετή στα Γιάννα χθες, παρουσία των τοπικών αρχών, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, η κυρία Σοφία Μαρκούλα, η οποία είναι πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Σχεδία, είναι, αν θέλεις, ο πρόδρομος, έτσι, ο προθάλαμος του ΚΕΘΕΑ, δηλαδή αυτός είναι ένα κέντρο το οποίο λειτουργεί κυρίως σε επίπεδο πρόληψης, ενώ το ΚΕΘΕΑ παρεμβαίνει σε επίπεδο θεραπείας, έτσι, απεξάρτησης, έτσι, εξαρτημένων ήδη ατόμων, γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, όχι τώρα, πολλά χρόνια, νομίζω φτάνουμε τα 20, έτσι, αν θυμάμαι καλά, έτσι, ναι, πολλά ναι. Χρόνια, και πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι αναζήτησαν βοήθεια από εξαρτήσεις, κυρίως από ναρκωτικά, από ψυχότροπες ουσίες, όπως λέγονται, αλλά ακόμη και από άλλες εξαρτήσεις. Αν και τώρα, ας πούμε, για θέματα, για παράδειγμα, για εξάρτηση από αλκοόλ υπάρχει ειδικό θεραπευτικό κέντρο στο νοσοκομείο Χατζηκώστα. Αλλά μέχρι τώρα το ΚΕΘΕΑ έκανε και αυτό. Θέλω να επισημάνω το εξής. Είναι 13 τα άτομα τα οποία
ας υιοθετήσουμε τον όρο, απεφύτησαν, έτσι. Ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, το πούμε καλύτερα. Ακριβώς, ολοκλήρωσε το πρόγραμμά τους, ναι. Και απεδόθησε στην κοινωνία καθαρά. Που σημαίνει ότι πλέον δεν είναι χρήστες, δοκιμασμένα, και μετά από ένα σκληρό πρόγραμμα, γιατί για να πούμε και κάτι άλλο, ότι το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζει το ΚΕΘΕΑΡ, εδώ υπάρχουν διάφορα θεραπευτικά σχήματα, έτσι, απεξάρτησης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει αντοχές. Δεν είναι τα 13 άτομα τα οποία, πώς το λένε... Ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό. Είναι ενδεχομένως συνολικά να ήταν, δεν ξέρω, δεν έχω στοιχεία, μπορεί να ήταν πολύ περισσότερα. Κάποιοι φεύγουν από την πρώτη μέρα. Κάποιοι την πρώτη εβδομάδα, κάποιοι τον πρώτο μήνα, κάποιοι τον πέμπτο μήνα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει βούληση, γιατί ναι με το πρόγραμμα σε βοηθάει και το προσωπικό, και εδώ να πω έτσι εμβόλυμα, γιατί αναφέρθηκε και χθες στην εκδήλωση, και ο ρόλος των εθελοντών, που είναι πάρα πολλοί αυτοί, διαφόρων επαγγελμάτων, έτσι, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κτλ., αλλά και απλών πολιτών με διάφορες ιδιότητες και αυτό που βοηθούν, που συνδράμουν στο έργο του ΚΕΘΕΑ. Λοιπόν, να συνεχίσουν με το ίδιο ζήλο, και μακάρι ο αριθμός των κάθε χρόνο παραδιδόμενων καθαρών και απεξαρτημένων στην κοινωνία και στις οικογένειές τους να αυξάνεται. Γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο οι 13 αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Έτσι, μακάρι, γιατί αυξάνεται συγχρόνως και ο αριθμός των χρηστών. Το βλέπουμε, το καταγράφουμε κάθε μέρα. Μπράβο στα παιδιά που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και είχαν το ψυχικό. Μπράβο και στους επικεφαλείς του. Ναι, και μπράβο, ακριβώς. Μπράβο και στους εργαζόμενους και τους επικεφαλείς του ΚΕΘΕΑ. Ναι. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Είμαι ο Βαγγέλης και είμαι καθαρός. Καλή σας νύχτα. Να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, σχετικά με την ανάγκη άμεσης και γενναίας στήριξης των κτηνοτρόφων χωρίς αποκλεισμούς. Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι τα προσωρινά αποτελέσματα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους δικαιούχους του Μέτρου 22 σχετικά με την έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τον κτηνοτροφικό κλάδο. Ενώ οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα μία αύξηση των ζωοτροφών κατά 100%, η ενίσχυση που λαμβάνουν από το εν λόγω μέτρο φτάνει για την κάλυψη των εξόδων διατροφής των εκτρεφόμενων ζώων τους μετά βίας μόνο για 15 μέρες. Επιπλέον, τα χρήματα αυτά, καθώς δεν είναι ακατάσχετα, είναι πολύ πιθανό να μην καταλήξουν στις τσέπες των κτηνοτρόφων και να μην διατεθούν άμεσα για τις ανάγκες της εκτροφής τους. Παράλληλα, ένας σημαντικός αριθμός κτηνοτρόφων βρίσκεται εκτός της ενίσχυσης λόγω λαθών τόσο στην προκήρυξη του μέτρου όσο και στην εφαρμογή του. Οι βουλευτές θέτουν στον αρμόδιο υπουργό τα παρακάτω ερωτήματα. Πρώτον, σε ποιες επιπλέον ενισχύσεις πρόκειται να προβεί ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος εκτροφής που αντιμετωπίζουν όλοι οι κτηνοτρόφοι της χώρας? Δεύτερον, πρόκειται να καταστήσει την ενίσχυση του μέτρου ακατάσχετη? Τρίτον, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε να εξεταστούν άμεσα οι ενστάσεις που κατέθεσαν οι απορριπτόμενοι οι κτηνοτρόφοι του μέτρου? Και τέταρτον, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε να διορθωθούν τα λάθη της προκήρυξης του μέτρου και της πλατφόρμας υποδοχής της αίτησης, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο αριθμός των απορριπτόμενων κτηνοτρόφων? Τις βασικές αρχές του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 του νέου ΕΣΠΑ παρουσίασαν στο Δήμο της Πρέβεζας τα στελέχη της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Ήπειρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος, η επιστημονική συνεργάτηδα του Δήμου Σέβη Κονταξή και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις δυνατότητες που δίνει το πρόγραμμα αναφορικά με τη χρηματοδότηση ενός μεγάλου φάσματος παρεμβάσεων για τους Δήμους της Ήπειρου. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2027 κινείται σε πολλούς τομείς, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, η αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, κατολισθήσεων, διαβρώσεων κλπ., ο εξυγχρονισμός των δικτύων ίδρυυσης, η βελτίωση της αστικής κινητικότητας, οι υποδομές προσχολικής φροντίδας, τα νέα σχολικά κτίρια και ο εξυγχρονισμός υφιστάμενων, η βελτίωση υποδομών για τους Ρωμά και πολλές ακόμη δράσεις που, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πρέβεζας, θα αξιοποιηθούν στο έπακρο από το Δήμο.
Ο κύριος Γεωργάκος ευχαρίστησε τα στελέχη της περιφέρειας για την ενημέρωση, υπογραμμίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία και έχουν χαραχθεί οι βασικοί άξονες που θα ακολουθήσει ο Δήμος για να εντάξει και να υλοποιήσει έργα που θα αναβαθμίσουν όχι μόνο τις υποδομές, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας περιοδικής έκθεσης «Μια νέα πατρίδα, η Πρέβεζα και οι πρόσφυγες» που φιλοξενείται στην αίθουσα πολλαπλών δράσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης, ενημερώνεται ότι πρόκειται να παραταθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι η περιοδική έκθεση συνδιοργανώνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και το Τμήμα Γενικών Αρχείων Κράτους Πρέβεζας για την επέτειο μνήμης των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. Παρουσιάζεται η άφιξη των προσφύγων στην Πρέβεζα και η κινητοποίηση των τοπικών αρχών και των ντόπιων, οι προσφυγικοί οικισμοί που αναπτύχθηκαν στο νομό, η εκπαίδευση, στιγμές από την καθημερινότητά τους, καθώς και αποσπάσματα προφορικών μαρτυριών της πρώτης γενιάς προσφύγων. Η έκθεση ολοκληρώνεται με τη δραστηριότητα των πολιτιστικών συλλόγων της Πρέβεζας, παρουσιάζοντας τη δημιουργική παρουσία τους στο χώρο του πολιτισμού, των παραδόσεων και των εθήμων. Ο τομέας πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ετωλακαρνανίας και το κτίριο Χρυσόγελου σε συνεργασία με την ομάδα φιλαναγνωσίας του 2ου Λυκείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου πραγματοποίησε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου στο ισόγειο του κτιρίου Χρυσόγελου αποχαιρετιστήρια εκδήλωση με τίτλο «Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν». Αφορμή στάθηκε η ολοκλήρωση της παρουσίας των οικαστικών εκθεμάτων 26 σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής των Καλών Τεχνών, όταν οι καιροί σβήσαν τη φεγκοβολιά. Ο αποχαιρετισμός, απόλυτα εναρμονισμένος με το πνεύμα και το ιστορικό πλαίσιο της έκθεσης, περιελάμβανε την προβολή ταινίας μικρού μήκους που έφερε τον τίτλο «Από τη Σμύρνη έρχομαι», ενώ ακούστηκαν μουσικά κλασικά κομμάτια με βιολί και πιάνο και απαγγέλθηκαν μαρτυρίες προσφύγων που βίωσαν το τραγικό ολοκαύτωμα της Σμύρνης του 1922. Την προσεγμένη και αισθητικά εκλεπτισμένη εκδήλωση που επιμελήθηκε η φιλόλογος και υπεύθυνη της ομάδας φιλαναγνωσίας Ελένη Πλακίδα είχε τη χαρά να παρακολουθήσει πλήθος κόσμου που γέμισε ασφυκτικά το χώρο του ισογείου του κτηρίου Χρυσόγελου. Την παρουσίαση πραγματοποίησαν οι οικαστικοί Γιάννης και Αγισίλεος Ρόμπολας, έφοροι τέχνης του κτηρίου, ενώ χαιρετισμό απίφθινε ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Νίκος Χατζής. Ο τομέας πολιτισμού ολοκληρώνει τη συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή των Καλών Τεχνών, του σημαντικού αυτού πανεπιστημιακού φορέα της τέχνης και του πολιτισμού, συνεργαζόμενος με δεκάδες σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επισκέφθηκαν το χώρο υλοποιώντας πρωτότυπες ξεναγήσεις που περιείχαν βιωματικά εργαστήρια και ψυχαγωγικές δράσεις. Η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των φορέων παιδείας και του κοινού με κομβικό σημείο συνάντηση στο κτίριο Χρυσόγελου αποτελεί πρώτη στο σκοπό και συνεχή επιδίωξη του τομέα πολιτισμού που πλέον εδραιώνει την πολιτιστική συνήθεια της αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης με τη λήξη της κάθε εικαστικής έκθεσης αξιοποιώντας τοπικές πολιτιστικές ομάδες, καλλιτεχνικούς συλλόγους και φορείς. Να γίνει επίσης γνωστό ότι εν λόγω εικαστική έκθεση υλοποιήθηκε από τους φοιτητές και από φοίτους των Α, Σ, Τ και Ι, Γ εργαστηρίων ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ενώ ειδικότερα έλαβαν μέρος στο Α εργαστήριο ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με διευθυντή τον καθηγητή Άγγελο Αντωνόπουλο, κοσμήτορα της σχολής, οργάνωση από την Ντίντα Παπαλεξάνδρου, διδάσκουσα, το 6ο εργαστήριο ζωγραφικής της σχολής με διευθυντή τον καθηγητή Γιώργο Καζάζη, οργάνωση από τον Παναγιώτη Σιάγκρη, μέλος ΕΔΥΠ και τέλος το Ι, Γ εργαστήριο ζωγραφικής της σχολής με διευθύντρια την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ερατό Χατζησάβα, πρόεδρο του οικαστικού τμήματος, οργάνωση από τη Δήμητρα Χανιώτη και τον Βασίλη Παφίλη συνεργάτη. Τα κείμενα για τα έργα του εργαστηρίου ζωγραφικής επιμελήθηκε η φοιτήτρια του θεωρητικού τμήματος Μαρία Ιωάννα Μαραλέτου. Η επιμέλεια της έκθεσης έγινε από τον Άγγελο Αντωνόπουλο, κοσμήτορα, και ο συντονισμός από την Ντίντα Παπαλεξάνδρου. Τέλος, ο τομέας πολιτισμού ευχαριστεί θερμά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους εθελοντές φωτογράφους που κάλυψαν και στήριξαν τις δράσεις του.
Τι χρώμα έχει η καρναβαλική ευτυχία? Έχει έναν συνδυασμό όλων εκείνων των χρωμάτων της φωτιάς, της χαράς και της αποκριάς. Δεν ξανάγινε τελετή έναρξης καρναβαλιού στην Πρέβεζα σαν αυτή του Σαββάτου 28 Ιανουαρίου. Ήταν όλα όμορφα, μαγικά, τα θεατρικά έδεσαν υπέροχα με τα μουσικά σχήματα και το θερμόμετρο της αποκριάς. Στην καρδιά του χειμώνα ανέβασαν η Ονειράμα με το εκπληκτικό τους πρόγραμμα. Από το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Ιανουαρίου η πλατεία Ανδρούτσου στην Πρέβεζα, οι διοργανωτές του Καρναβαλικού Κομιτάτου είχαν πάρει θέση από νωρίς, ενώ συνεχώς ο Δήμος Πρέβεζας με τους συνεργάτες και τις υπηρεσίες του στέκονταν υποστηρικτικά σε κάθε προσπάθεια. Ο Ντελάλης, ακούσατε, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του Καρναβαλιού. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος κήρυξε την έναρξη και τα βεγγαλικά δεν σταματούσαν να φωτίζουν τον Πρεβεζάνικο ουρανό. Νύχτα μαγική και ονειρεμένη ήταν η τελετή έναρξη του καρναβαλιού το Σάββατο 28 Ιανουαρίου, και όταν το καρναβάλι ξεκινά με τόσο μαγικό και ονειρεμένο τρόπο, φανταστείτε όλοι τι έχει να συμβεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες της αποκριάς στην Πρέβεζα, τις μικρές και τις μεγάλες απόκριες. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης, αντικατάσταση σκληρού δίσκου, επισκευή μητρικής, επισκευή κάρτας γραφικών, υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας, η λύση σε κάθε πρόβλημα. Νεφώσεις κατά τόπου στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά καθώς και σε ημιωρινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια παράκτια με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων από τις μεσημβρινές ώρες, τα χαρακτηριστικά του καιρού στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια θαλάσσια και παράκτια τμήματα, τα χαρακτηριστικά του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα κυμανθεί 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας αμέσως τώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Μύθος και Αλήθεια με το Λάμπρο Γιώτη. Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.